Αγόρι μου, τι πειράζεται, Δεν πειράζεται, κύριε. Α, έφερες σε όλους πελάτες. Σε όλους, συμπελάτες σαν εσένα, αγόρι μου. Έλα από εδώ τώρα, να σε εξυπηρετήσουμε. Είμαστε με κομπιούτερ, τα έχουμε όλα καλέ εμείς, από το 1850. Κάτσε. Εγώ δεν παίρνω. Από το 1850 στον χώρο της μηχανής, στον χώρο του δικαίου. Δεν υπήρχαν μηχανάκια το 1850, αν δεν απατώμε. Ζήσει, τότε ζούσες εσύ, ξέρεις. Μισό λεπτό λίγο γιατί πάτησα ένα κόμβιον. Σώπα που θα μπει στη θέση, εγώ θα καταλάβω τη θέση του, το πώς είσαι, πώς κινείσαι. Πώς με βλέπετε. Χάλια. Η κίνηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα πρόβλημα που μας στήσουν αυτό τον καιρό όλες τις πόλεις, όλες τις άνθρωποι. Οι άνθρωποι πρέπει επιτέλους να καταλάβουν το αμάξι χωρίς. Το αμάξι πάει πέθανε. Πάρε ένα, δύο, τρία μηχανάκια. Έχεις οικογένεια, παιδιά. Πάρε για όλους μηχανάκια. Είμαστε κακά. Έμεισα από το 1852. Μεγαλύτερο πρόβλημα που μας στήσει αυτό τον καιρό όλους τους ανθρώπους στη σύγχρονη κοινωνία είναι το πρόβλημα της επικοινωνίας. Ο άνθρωπος, σώπα παιδί μου, από εκεί ξεκινάνε όλα, από το κυκλοφοριακό για να καταλήξετε ότι δεν επικοινωνούμε μεταξύ μας. Γιατί αν το κυκλοφοριακό ήταν λιμένο, είχαν όλοι από ένα μηχανάκι, τότε ήταν γρήγορη μετακίνηση, θέλω να σε βρω, έρχομαι, σε βρίσκω, μιλάμε, τάκ, τουκ, καθαρίσαμε. Τώρα κολλάς την κίνηση, πάει επικοινωνία πάνω όλα. Έχω πρόβλημα. Ναι. Δεν μπορώ να μετακινηθώ, δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Ναι. Ας την πάρω να τελειώνουμε γιατί ναι. Έχετε ψιλοπρίξει ναι. Δύο χρόνια τώρα. Δύο χρόνια τώρα τι είναι. Μια σουβλατζής, μια γκαρασγέρης, μια πατσατζής. Μηχανή δεν μου ζήτησε σαν σουβλατζή, φίλε, sorry. Ναι. Τώρα που μου ζητάς μηχανή να σου δώσω. Έχω για σένα μια καταπληκτική φωτογραφική μηχανή τσέπη. Πολύ καλή. Αν δεν θέλω, τι να την καβαλήσω να πω. Μηχανή δεν μου είπες ότι θες. Ναι. Πάρε μια. Τι. Μηχανή. Να τι αγόρι μου. Θα φεύγω, Σαντώνα. Ορίστε. Turbojet 29900. Τι είναι αυτό. Μηχανή πρώτη. Ελάστε να σας δείξω. Πού πας, ε! Καλά, βρε παιδί, τι πάτε, κάνω το άμυνα. Μισό λεπτό, κάτω, βρε το θέλω, θα το μηχανάκι. Βρε το μισό, θα το πάρω, θα το πληρώσεις, βρε. Θα το πάρω, θα το πληρώσω. Δεν καταλαβαίνεις. Πού εκεί, ρε. Τι είναι αυτό, βέβαια. Πρώτο και με διαφορά. Κοίταξε να δεις. Το επάγγελμά μου έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Πού σου που θα σε κάνω άνθρωπο που θα το πάρεις και θα το βάλεις και στο φούρνο σου, στο σπίτι, να βλέπεις τη δημοκρασία, να λέει στους 150 βαθμούς, βάζουμε το γλυκό, καψαλίζουμε το κοτόπουλο, κοτόπουλο είναι μονάτο. Καψαλίζουμε το κοτόπουλο, κόβουμε τις πατατούς, το κόβουμε στο φούρνο, να και το θερμόμετρο. Να ξέρεις τη θερμοκρασία. Γιατί δεν είναι τόσο η ταχύτητα, όσο η θερμοκρασία. Δεν μαγειρεύω, δεν μαγειρεύω. Θα σου πω εγώ τι κάνεις. Πού σου. Πού στα μούτρα σου. Κάθε. Γιατί οδηγείς. Αν η θερμοκρασία ανέβει κάποιο αυτό σε αυτό. Να, μια ζαρά, έπεσες χτύπησες. Με τον μηχανάκι σε εκτεθειμένος για αυτό το λόγο. Θα σου δώσω και ένα κράνος. Full face είναι αυτό. Δεν είναι full face, θα σκάσεις, δεν καταλαβαίνεις. Το βάζεις αυτό. Γιατί. Γιατί, γιατί ξέρεις πόσες φορές έχει γίνει να κατέβει όσο τον χαράει να μην δει τα πόδια του και να τα πατήσει. Ο ίδιος ο άνθρωπος. Το βρήκα, το έχω. Εδώ το κρατάω. Και το κράνο σου, όπως σου το είπα, που θα σου αναλύσω στην πορεία πηγαίνεις γιατί σου το έχω έξω, παρκαρισμένο έξω, άκουσε με, δεν θα το μετανιώσεις. Το μηχανάκι που είναι. Με τα κλειδιά στο χέρι, το έχω έτοιμο, έτοιμο παράδοτο, το φίλε μου, θα με θυμηθείς. Καλέμεις από το 1852 μόνο για σας. Ορίστε, είναι όλο δικό σου. Φίγε. Καλά να περάσεις, φίλε. Και μην ξεχνάς τις επιταγές, ε! Μέσα 125. Άλογα. Όχι, στο ένα μουλάρι. Αντιγιά.